Άγχο και στρε δεν είναι το ίδιο πράγμα και έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τη διαφορά. Εξαιτία τη, κάποιο από τα δύο μπορεί να γίνει δυσλειτουργικό για τη ζωή μα και να χρειαστούμε επαγγελματική βοήθεια. Οπότε, α μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε. Χρησιμοποιούμε συχνά τι λέξει στρε και άγχο για να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα. Την έντονη ανησυχία που μα καταλαμβάνει όταν βρισκόμαστε κοντά σε ένα απειλητικό κατά τη γνώμη μα ερέθισμα. Θα μπορούσε να είναι το ότι μα ανέθεσαν ένα πιεστικό deadline, ή ότι ανησυχούμε αν θα μα φτάσουν τα χρήματα ώστε να πληρώσουμε όλου του λογαριασμού. Σωστά. Λάθο. Στρε και άγχο διαφέρουν, παρότι έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Τι είναι το στρε. Το στρε είναι η αντίδραση του οργανισμού μα απέναντι σε κάτι νέο, απαιτητικό ή παράξενο για εμά. Ο οργανισμό τότε εκρίνει αδρεναλίνη, η οποία μα επιτρέπει να παίρνουμε γρήγορε αποφάσει και να παραμένουμε σε εγρήγορση στρες προκαλείται ακόμη και όταν βιώνουμε έντονα συναισθήματα. Απολύπη και θυμό μέχρι ανυπομονησία και χαρά. Γενικά, οτιδήποτε διαταράσει την ησυχία μας, δημιουργεί στρες. Το στρες προκαλείται από εξωτερικά ερεθίσματα. Το στρες συνήθως προκαλείται από εξωτερικά ερεθίσματα και υποχωρεί όταν αυτά εξαφανιστούν. Τέτοια ερεθίσματα μπορεί να είναι επαγγελματικό deadline χρόνια νόσος χωρισμός Οικονομικέ δυσχέρειε διακρίσει στον χώρο τη δουλειά ή τη κοινότητα. Τι είναι άγχο. Το άγχο δημιουργείται από την ανασφάλεια και την έντονη ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, για το κατά πόσο μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα, ή ακόμη και όταν δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένε καταστάσει στη ζωή μα. Το άγχο προσεγγίζει το συνέστημα του φόβου. Είναι ένα είδο φόβου που αποκτούμε εξαιτία μια κατάσταση, επειδή δεν ξέρουμε τι συνέπειε θα έχει για εμά. Το άγχο έχει συνήθω παγιωμένη ή έστω μονιμότερη έκφανση στη ζωή μα, και ενδέχεται να μα κάνει δυσλειτουργικού, είτε επειδή αποφεύγουμε ορισμένα πράγματα που θα το προκαλέσουν, είτε επειδή περιορίζει σημαντικά το υποκειμενικό αίσθημα ευεξία. Το άγχο πυροδοτείται από εσωτερικέ σκέψει. Το άγχο, σε αντίθεση με το στρε, δεν υποχωρεί ακόμη και αν εξαφανιστούν τα εξωτερικά ερεθίσματα που μπορεί να το πυροδοτήσουν και τίνει να γίνει ανεξέλεγκτο θα λέγαμε ότι πυροδοτείται από εσωτερικά ερεθίσματα, όπως επίμονες σκέψεις ανησυχίας, φόβος για το μέλλον αυστηρή κριτική για το παρελθόν, τα κοινά συμπτώματά τους. Και τα δύο μπορεί να οδηγήσουν σε ορισμένα κοινά συμπτώματα, συνήθως ψυχοσωματικά, όπως πονοκέφαλη δυσκολίες στον ύπνο. Μυϊκή ένταση, ευερεθιστότητα, κούραση. Δυσκολία στη συγκέντρωση γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Τι μπορείτε να κάνετε. Αν υποψιάζεστε ότι σα καταβάλει το άγχο ή ότι το στρε που νιώθετε είναι μακροχρόνιο, μία συνάντηση με κάποιον ειδικό ψυχική υγεία θα βοηθήσει, ώστε να βρεθεί ένα πλάνο διαχείριση τη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, και οι δύο καταστάσει είναι πολύ συχνέ και γνώριμες στου περισσότερου από εμά. Το ερώτημα είναι κατά πόσο επηρεάζουν τη λειτουργικότητά μα στην καθημερινή ζωή. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή των αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεό μας. Γεια σας!